Πάμε τώρα στον Μιχάλη Μητακίδη. Τον συναντήσαμε και τον ρωτήσαμε για την δήλωση του Light. Απαντάει λοιπόν ο Μιχάλης για πρώτη φορά και τα βάζει και με τους έντεχνους καλλιτέχνες. Το θέμα τώρα ακούγεται πιο πιασάρικο. Ας το συνεχίσουμε. Το παιδί τι έγινε, βγάζει έξτρα φραγκάκια και νομίζω ήταν μια βιαστική μόρα. Μην πέφτουν πάνω τους να τους φάνε. Και το παιδί. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Το παιδί μπορεί να έρθει εδώ, μαθαίνει όποτε θέλει στο πέραμα. Χιλιάδες δίσκους εδώ, να του βάλω λίγο μια σειρά σε κάποια πραγματάκια για να μην εκτίθεται. Γιατί είναι φίλος μου. Είναι φίλος. Πόσο φαίνεται όρο έντεχνο τραγούδι. Είναι μια φατριά ανθρώπων με ίδια λογική. Έχουν ίδιες ρίζες, ίδιες πηγές, ίδιους χρηματοδότες. Κάργα λεφτά. Αυτό εμένα μου κάνει σαν τους φασίστες του Μαρινέτη. Όλα τα χαρακτηριστικά. Ας φαίνονται προοδευτικοί. Δεν μπορεί να παίρνεις 30 χρόνια δημόσια έργα και να το παίρνεις επαναστάτης. Και ο κόσμος που είναι από κάτω να τραγουδάει καλύτερα από σένα. Έπαιρνε ζωές. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν φωνή. Είστε έτοιμοι για μιούτ. Ενέρεση τώρα. Κύριε. Μεγαλύτερη τώρα. Εδώ Θανάση ο Παπακοσταντίνος. Τραγουδάει τα τραγούδια του, τα αρμηνεύει, τα μουρμουράει. Γουστάρει να τα λένε άλλοι. Θα καταλάβουμε ποτέ. Έχουνε μπιφ. Λες κάτι και εγώ, σε φάνε όλοι. Πώς τολμάς και μιλάς, άντε, τράβα από εδώ πέρα. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ, ρε μπρο. Πώς τολμάω και μιλάω. Πώς τολμάνε και βγαίνουν έξω και τραγουδάνε. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε. Ενέρεση τώρα. No comments.